να φτάσουμε μέχρι το 24-25 και θα περιμένουν οι συνάδελφοι. Σας παρακαλώ να έχετε οργανώσει το χρόνο της ομιλίας σας πολύ υπεύθυνα. Σας παρακαλώ ιδιαιτέρως και παρακαλώ την κυρία Ελένη Τσαούση να έρθει στο βήμα. Εκτιμούμε μέχρι το 25. Αυτό διευκρινίζω. Ορίστε, κυρία Τσαούση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα συζητάμε το σχέδιο Καλλικράτης, ένα σχέδιο για το οποίο έχει γίνει πολύ λόγος στις τοπικές κοινωνίες και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τρομαγμένοι κάποιοι πολίτες και πολιτικοί παράγοντες της τοπικής κοινωνίας προσπάθησαν να δημιουργήσουν αναχώματα στην υλοποίηση ενός μακρόπνοου και εύστοχου διοικητικού σχεδίου. Ομολογώ ότι αποτελεί στοιχείο της ανθρώπινης φύσης οτιδήποτε καινούριο να μας τρομάζει και να προτιμάμε το παλιό, έστω και μη ικανοποιητικό. Όλοι εμείς όμως, μαχόμενοι για το καλό του τόπου, οφείλουμε να τολμάμε αν θέλουμε να πάμε μπροστά. Το σχέδιο Καλλικράτης αποτελεί τη μεγαλύτερη τομή στο σύγχρονο ελληνικό κράτος, μέσα από το οποίο επιχειρείται η ουσιαστική επαναθεμελίωσή του και η μετάβασή του σε μια πρωτόγνωρη λειτουργική αρχιτεκτονική δομή. Με κύριους πρωταγωνιστές στην αιρετή περιφέρεια και τους ισχυρούς και βιώσιμους αυτοδιοικητικούς πυρήνες. Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση μακράς πνοής για την Ελλάδα, με στόχο την κατάργηση του υπάρχοντος σπάταλου συγκεντρωτικού και διεφθαρμένου κρατικού σχηματισμού και την πάταξη του πελατειακού, απολυταρχικού και αντιπαραγωγικού συστήματος διοίκησης. Ένα σύστημα διοίκησης που λειτουργεί ως τροχοπέδι στην αναπτυξιακή διαδικασία και αντιμετωπίζει τον πολίτη ως εχθρό. Ο Καλλικράτης αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για όλους μας, στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε αν θέλουμε να δούμε μια Ελλάδα δομημένη, ιεραρχημένη, ισχυρή και παραγωγική σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Με γειτονιές ζωντανές, με πόλεις ευημερούσες και περιφέρειες ακμάζουσες. Σε αντίθεση με την παραλυτική πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης, την ατολμία που τη βαφτίζει υπευθυνότητα και την υποταγή της στη λογική του πολιτικού κόστους, ενάντια στην κατανάλωση βερμπαλιστικών πυροτεχνημάτων για την επανίδρυση του κράτους, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είναι αυτή που σχεδιάζει και υλοποιεί μεταρρυθμίσεις και εξυγχρονίζει το δημόσιο βίο. Τώρα αποκτούμε πλέον ως χώρα διοικητική δομή, η οποία θα είναι συμβατή και εναρμονισμένη με ευρωπαϊκά δρόμενα και την αρχή της επικουρικότητας. Απαντούμε θετικά στις επιθυμίες και τα οράματα των πολιτών και δομούμε την Ελλάδα των περιφερειών. Μια Ελλάδα στην οποία πρωταγωνιστούν 13 πρωτεύουσες περιφέρειες. Επιτέλους, θα έχουμε το δικό μας αναπτυξιακό πρόγραμμα και δεν θα σχεδιάζουν κάποιοι για μας χωρίς εμάς. Η θεσμοθέτηση αιρετής περιφέρειας είναι η πολλαπλασιαστική αναπτυξιακή διάχυση υπέρ των κοινωνιών των περιφερειών. Είναι η έκφραση της πολυδιάστατης και πολυπολικής Ελλάδας. Με το προτινόμενο σχέδιο νόμου του Καλλικράτη απαντούμε θετικά στην αγωνία και τις προσδοκίες των τοπικών κοινωνιών για μια αυτοδιοίκηση υπηρέτης των πολιτών, διαφανή και αξιόπιστη, λειτουργική και παραγωγική. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στηρίζουμε το σχέδιο Καλλικράτης προκειμένου να επιτύχουμε την αναμόρφωση του αυτοδιοικητικού χάρτη της χώρας, κάτι αναγκαίο στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία. Και αυτό διότι σύμφωνα με τα στοιχεία, το 53% των σημερινών ΟΤΑ έχει πληθυσμό κάτω από 5.000 κατοίκους. Μόνο το 47% έχει έναν ή δύο το πολύ οικονομολόγους στο προσωπικό. 23% δεν έχει κανέναν. Και μόνο το 44% έχει ένα μηχανικό. Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά και συνάμα αποδεικτικά του καθεστώτος που επικρατεί στον ΟΤΑ και των δυνατοτήτων που έχουν. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Γιατί είναι αναμφισβήτητο ότι κανείς δεν επιθυμεί την κατασπατάληση των λιγοστών πλέον οικονομικών πόρων του κράτους, την αδιαφάνεια, την αναξιοκρατία και την κακοδιοίκηση. Εμείς ως παράταξη ξεκινήσαμε πρώτη την ιδέα της αναδιοργάνωσης και της αυτοδιοικητικής δομής του κράτους μέσω του προγράμματος Καποδίστριας 1. Παρόλο που σήμερα δεν έχει συντελεστεί μια σοβαρή, ολοκληρωμένη, τεκμηριωμένη και επιστημονική αποτίμηση των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων του προγράμματος Καποδίστριας, το σχέδιο Καλλικράτης αποτελεί τη συνέχιση και τη μετεξέλιξη του αρχικού στόχου του προγράμματος Καποδίστριας. Αποσκοπεί σε μια διοικητική δομή η οποία θα οδηγήσει σε πολυλειτουργικές πόλεις, ολοκληρωμένες ανθρωπογεωγραφικές ενότητες και οικιστικές ενότητες αηφόρου ανάπτυξης.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω ένα γεγονός, το οποίο παρεμπόδισε την ουσία και την προοπτική του σημαντικού αυτού σχεδίου, ενώ ταυτόχρονα υπήρξε η αιτία της κολυσιεργίας του. Ως γνωστόν, ο άνθρωπος φοβάται την αλλαγή και προτιμά να παραμένει στην υπάρχουσα κατάσταση, έστω και αν αυτή δεν τον ικανοποιεί. Αυτή την κινδυνολογία την είδαμε στο πλαίσιο της διαβούλευσης του σχεδίου. Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτό, εμφανίστηκαν από αυτοδιοικητικούς και πολιτικούς παράγοντες αρνητικές συμπεριφορές και στάσεις ως προς το χωροταξικό σχεδιασμό, οι οποίες πηγάζουν από προσωποπαγή συμφέροντα και εσωστρεφείς θεωρήσεις. Και αυτό δεν μας προκαλεί εντύπωση, αφού για άλλη μια φορά αντικατοπτρίστηκε το φαινόμενο της χρόνιας παθογένειας του αυτοδιοικητικού συστήματος της Ελλάδας και των πελατειακών πρακτικών του. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Καμιά ανοχή πλέον σε μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Ωστόσο, δίπλα σε αυτές τις θλιβερές καταστάσεις υπήρξαν ενστάσεις και αντιρρήσεις από τοπικές κοινωνίες, οι οποίες με επιχειρήματα, αποδεικτικά στοιχεία και ιεραρχημένα και αντικειμενικά κριτήρια πρότειναν εναλλακτικές επιμέρους συνενώσεις, όπως στην πατρίδα μου η Δήμη Φερών Τυχερού και η Δήμη Ένθεν και Ένθεν του ποταμού Άρδα. Όμως οι προτάσεις αυτές δεν συζητήθηκαν σε βάθος, ούτε και έπαιξαν ρόλο ως δομικά στοιχεία ενός ζωογόνου διαλόγου, όπως θα έπρεπε να είχε γίνει. Δυστυχώς πρόκειται για ένα έλλειμμα το οποίο υπάρχει και το οποίο καλούμαστε να εξετάσουμε στο μέλλον. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αρμοδιότητες που θα μεταφερθούν στους Δήμους και κύρια στις αρμοδιότητες των προνοιακών υπηρεσιών, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, που έχουν να κάνουν με έναν ιδιαίτερο πληθυσμό και ίσως είναι μια ευκαιρία, αφού οι Δήμοι δεν έχουν εξειδικευμένο προσωπικό κοινωνικής πρόνοιας, να δοθεί λύση επιτέλους και στο πρόβλημα των εργαζομένων, στα βοήθεια στο σπίτι, που μπορούν πραγματικά να υπηρετήσουν αυτούς τους στόχους. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Και εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Τσαούση. Και παρακαλείτε ο